Τέλεια. Πρέπει να κάνουμε και την εγγραφή. Πώς θα τα βλέπουμε στο YouTube. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ μετά το success. Εγώ δυστυχώς είχα μάθημα. Λοιπόν, αλλά το έβλεπα από το Periscope. Το έβλεπα από το Periscope κανονικότατα και με ρωτάγαν όλοι μου μαθητές τι κοιτάζετε συνέχεια στο κινητό σας. Γιατί συνέχεια τους έβαζα εργασίες για να παρακολουθώ λίγο την πορεία. Και ξαφνικά είμαι από αυτούς που δεν βάζουν εργασίες και τους λέω τι έπαθε σήμερα ο καθηγητής, ας πούμε, και μας βάζει εργασίες. Παρακολουθούσα από το Periscope. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι τα προϊόντα που τονώνουν τον οργανισμό. Λοιπόν, τι με απλά λόγια θα χρησιμοποιήσουμε για να τονώσουμε τον οργανισμό μας. Το πιο σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι η σημερινή θεματολογία είναι ουσιαστικά ο άξονας που δουλεύουμε με απλά λόγια. Γιατί όπως έχουμε πει, είμαστε μια εταιρεία ευεξίας. Δηλαδή, με απλά λόγια σκεφτείτε τα σαν τα πρώτα προϊόντα στο μυαλό σας που μπορείτε να προωθήσετε για να δει κάποιος μια διαφορά. Κακά τα ψέματα σήμερα, όπως θα έχετε διαβάσει και όπως θα έχετε δει και όπως θα έχετε ζήσει και οι ίδιοι, το πιο συχνό φαινόμενο ποιο είναι σε εμάς. Δεν είναι πόνο κέφαλο και ίωση και το ένα και το άλλο, είναι η λεγόμενη κούραση, η λεγόμενη κόπωση. Λοιπόν, η ατονία, ας το πούμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, επίσης, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο φάσμα που μπορούμε να δουλέψουμε, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε και όπως και εσείς γνωρίζετε, ότι επίσης τα περισσότερα φάρμακα, η πιο κοινή τους παρενέργεια ποια είναι. Η κόπωση, η κούραση. Ό,τι φάρμακο και να πάρετε και να ανοίξετε, από τις πρώτες παρενέργειες θα πούμε κόπωση. Οπότε δηλαδή πιάνουμε σχεδόν όλο το φάσμα. Πιάνουμε όλες τις ηλικίες, πιάνουμε όλο τον κόσμο, πιάνουμε όλα τα φύλλα. Τι να πω, δηλαδή πιάνουμε τους πάντες σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το πιο σημαντικό όμως ποιο είναι. Το ξέρετε ότι μόνο τα συμπληρώματα αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα και αποδεχόμενα από την ιατρική είναι αυτά που μπορούν να τονώσουν τον οργανισμό. Δηλαδή ακόμη και η ίδια η δυτική ιατρική παραδέχεται ότι μόνο τα συμπληρώματα και τα βότανα μπορούν να τονώσουν τον οργανισμό. Οπότε μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το φάσμα. Δηλαδή έχουμε και την αποδοχή εντός εισαγωγικών του ιατρικού κόσμου. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα, σιγά-σιγά, και να εξηγήσουμε και λίγο και τη φιλοσοφία. Για ποιο λόγο κουραζόμαστε, να εξηγήσουμε λίγο από τα βασικά. Για ποιο λόγο ουσιαστικά αισθανόμαστε την κόπωση ή την κούραση, βιολογικά. Ένα το κρατούμενο, ελλείψεις βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων. Δεύτερο, το στρες, πολύ σημαντικό. Τρίτον, τοξίνες. Άρα, με απλά λόγια, τι χρειάζεται να συμπληρώσουμε. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε με βιταμίνες, με μεταλλικά στοιχεία, με αντιοξειδωτικά, ουσιαστικά. Λοιπόν, και κάποια βότανα συμπληρώματα τα οποία ελέγχουν το στρες. Ωραία. Λοιπόν, τι συμβαίνει λίγο στον οργανισμό μας για να το καταλάβουμε, για να καταλάβουμε λίγο και πώς λειτουργούν τα συμπληρώματα. Όταν λοιπόν στρεσαριζόμαστε ή όταν έχουμε πάρα πολύ στρες, μάλλον όταν έχουμε πάρα πολύ άγχος, με συγχωρείτε, υπάρχει ένας άξονας στον οργανισμό μας που λέγεται, είναι τρεις αδένες οι οποίοι κρίνουν ορμόνες. Είναι τα επινεφρίδια, τα οποία κρίνουν την αδρεναλίνη, ωραία, και είναι αυτή που μας κρατάει σε ζωντάνια. Είναι η υπόφυση, λοιπόν, και είναι και η επίφυση. Η υπόφυση κρίνει κάποιες ορμόνες που μας κάνουν να αισθανόμαστε ευχαριστημένοι και η επίφυση βρίσκεται ανάμεσα από τα μάτια μας και μας ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι. Οπότε, με απλά λόγια, όταν κουραζόμαστε, αυτός ο άξονας ο τριπλός διαταράσσεται και έτσι πολύ απλά μας έρχεται η κούραση. Δεν χρειάζεται να σας το πω πιο δύσκολα, απλά και ωραία. Λοιπόν, οπότε, τι ερχόμαστε να κάνουμε. Ερχόμαστε με απλά λόγια, με τα συμπληρώματα, να τονώσουμε τον συγκεκριμένο άξονα. Λοιπόν, με τι θρέφονται αυτοί οι άξονες, αυτός ο άξονας, αυτοί οι αδένες, με απλά λόγια. Θρέφονται με βιταμίνες, όπως όλα τα όργανα, και μεταλλικά στοιχεία. Και κυρίως βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Εξού και το σύμπλεγμα Β είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει το στρες. Λοιπόν, οπότε, με ακόμα πιο απλά λόγια, ποια συμπληρώματα έχουν περίσχε και πολύ μεγάλη ποσότητα συμπλέγματος Β. Τα προϊόντα μέλισσας, με απλά λόγια. Οπότε, νούμερο ένα σε αυτό, ξεκινάμε με τα προϊόντα μέλισσας. Ξεκινάμε λοιπόν με την αγαπημένη μας γύρι. Ποιος σήμερα δεν μπορεί να διαθέσει 15 ευρώ το μήνα για να έχει
Ευεξία του. Να σας το πω πολύ απλά. Ποιος δεν μπορεί να διαθέσει 15 ευρώ για να σηκώνεται κάθε πρωί και να αισθάνεται πάρα πολύ ωραία και να κάνει τις δουλειές του. Ποιος δεν έχει 15 ευρώ να πηγαίνει στη δουλειά του και 20 και 25, ακόμη και 30. 30 ευρώ το μήνα. Ούτε καν μία επίσκεψη σε έναν γιατρό δεν είναι, να σας το πω απλά. Ποιος λοιπόν από τους γύρω μας δεν έχει 30 ευρώ να μπορέσει να διαθέσει για να αισθάνεται καλά. Και επίσης και το πιο βασικό, να θυμόμαστε ότι η κούραση και η κόπωση φέρνει και τη λεγόμενη αϋπνία, η οποία αυτή τη στιγμή στατιστικά κλινικά ταλαιπωρεί το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και ταλαιπωρεί με διαταραχές ύπνου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δηλαδή, με απλά λόγια, με τα προϊόντα μέλισσας απευθυνόμαστε στο 100% του πληθυσμού. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα προϊόντα μέλισσας είναι υδατοδιαλυτά. Δηλαδή, έχουν απόλυτη ασφάλεια για χρήση. Είτε κάποιος παίρνει φάρμακα, είτε δεν παίρνει, είτε είναι μικρός, είτε μεγάλος, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, μπορούν να τα λαμβάνουν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, και επανερχόμαστε τώρα στη γύρι. Η γύρι, ο κύριος λόγος ουσιαστικά που τονώνει, ποιος είναι, γιατί μας παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται 96 θρεπτικά συστατικά για να επιβιώσει. Λοιπόν, τα οποία όλα μας τα παρέχει η γύρι. Τελείως. Εκείνο ο λόγος που μας δίνει τόνωση. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Το επόμενο συμπλήρωμα είναι ο βασιλικός πολτός. Ο βασιλικός πολτός, θα σας το πω πολύ απλά. Ο βασιλικός πολτός είναι η τροφή της βασίλισσας. Η βασίλισσα πόσο καιρό ζει? 2 με 3 χρόνια. Ενώ οι εργάτριες ζουν 2 εβδομάδες. Αυτό μόνο και μόνο τα λέει όλα. Γι' αυτό και τον ονομάσανε βασιλικό πολτό. Είναι η τροφή της βασίλισσας. Ο βασιλικός πολτός, το κύριό του ουσιαστικά στοιχείο είναι το ότι έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά β5 και β6, που είναι οι δύο βιταμίνες που ελέγχουν το στρες. Οπότε είναι πάρα πολύ καλός για στρες. Επίσης, τον βασιλικό πολτό, όπως έχουμε πει σε πάρα πολλά σεμινάρια, τον συστήνουμε στην αϋπνία. Και όπως έχουμε πει κιόλας, η ιδανική δοσολογία στην αϋπνία είναι ένα το πρωί, μία ταμπλέτα το πρωί και μία ταμπλέτα το βράδυ πριν από τον ύπνο υπογλώσια. Εάν δεν μας δουλέψει τώρα αυτό, μπορούμε να δοκιμάσουμε και 3 ταμπλέτες και μία τον μεσημέρι. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό βασιλικό πολτό που προκαλεί υπερδιέγερση λόγω της σταθεροποίησης που το έχουμε κάνει. Καταλάβαμε? Οπότε μην φοβηθείτε το κομμάτι της διέγερσης. Επίσης, ο βασιλικός πολτός, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ρυθμίζει και τη γλυκόζη στο αίμα. Ρυθμίζει, είναι μια πάρα πολύ καλή θεραπεία στον ήπιο διαβήτη. Και επίσης, ο βασιλικός πολτός, ο δικός μας, ρυθμίζει και την αρτηριακή πίεση. Δηλαδή, πλέον καταλαβαίνετε συνολικά για ποιο λόγο προσφέρεται το συγκεκριμένο συμπλήρωμα για την αντιμετώπιση της κούρασης ή διαφορετικά της κόπωσης. Ας το πούμε όπως θέλουμε, γιατί δουλεύει και σε βιολογικό επίπεδο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Λοιπόν, ο βασιλικός πολτός τώρα, συνδυαστικά με το επόμενο που θα πούμε, είναι ο καλύτερος συνδυασμός για τόνωση. Με ποιο άλλο προϊόν τον συνδυάζουμε τέλεια το βασιλικό πολτό δικό μας? Το τζιντζία. Το τζιντζιά, 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 πείτε το και τζιντζιά μπορείτε να το πείτε και τζιντζιά μπορείτε να το πείτε. Λοιπόν, από τη μία, το ένα το συμπλήρωμα μας δίνει το σύμπλεγμα β που χρειαζόμαστε για τη ρύθμιση του άγχους και του στρες και από την άλλη το τζιντζιά, το σιβηρικό τζίνσενγκ σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, το σιβηρικό τζίνσενγκ να ξέρουμε είναι το πιο δυνατό δυναμωτικό που υπάρχει στη φύση. Βότανο. Να ξέρετε το σιβηρικό το τζίνσενγκ, ο ελευθερόκακος που έχει μέσα το τζιντζιά, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για όλα τα προβλήματα επίσημα από την ιατρική στο εξωτερικό του νευρικού συστήματος, για όλες τις μορφές κοπόσεως. Έχει συγκεκριμένο ιατρικό πρωτόκολλο για να αντιμετωπίζετε το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Λοιπόν, ενδείκνυται σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας για τόνωση και το ακόμη πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το μαγικό βότανο είναι ότι είναι προσαρμογόνο. Το προσαρμογόνο σημαίνει ότι θα δουλέψει εκεί που πρέπει και όσο πρέπει, όπως είναι η αλόη.
Δηλαδή θα τονώσει όσο χρειάζεται τον οργανισμό χωρίς να κάνει καμία απολύτως υπερβολή. Ή το ανάποδο. Όταν είμαστε υπερκινητικοί, θα μας ρίξει με απλά λόγια τις βόλτες, πώς θα το πούμε, τα επίπεδα της ενέργειας της υπερβολικής, ούτως ώστε να εξισορροπηθεί ο άξονας που λέγαμε πριν, ο άξονας επινεφριδίων, υπόφυσης, επίφυσης. Χρησιμοποιείται επίσης για το γνωστό που λέμε όλοι για το jet lag. Δηλαδή, όταν ταξιδεύουμε, αυτή η κούραση που έχουμε, η αϋπνία κτλ., επειδή διαταράσσεται το βιολογικό μας ρολόι. Οπότε το GNG χρησιμοποιείται εκεί. Οπότε, με απλά λόγια, ο χρυσός συνδυασμός για την κόπωση, γενικά και για την κούραση, είναι ο βασιλικός πολτός σε συνδυασμό με το GNG. Και εννοείται ότι μέσα αυτό το μείγμα τι θα βάλουμε, την αλόη, για να έχουμε τη βέλτιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή, να σας το πω με απλά λόγια, η μία μόνο ταμπλέτα του βασιλικού πολτού, αν τη συνδυάσουμε με τα 120 ml αλόης, μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε σε σύμπλεγμα β' την ημέρα. Που δεν το λαμβάνουμε και που το σύμπλεγμα β' καταστρέφεται, όπως ξέρετε, από τα πάντα. Είναι πολύ ευαίσθητο. Καταστρέφεται από το αλκοόλ, καταστρέφεται από το στρες, καταστρέφεται από το άγχος, καταστρέφεται από πάρα πολλά. Λίγο να αισθανθούμε άσχημα, καταστρέφουμε μεγάλο ποσοστό του συμπλέγματος β'. Έτσι είναι φτιαγμένος ο ανθρώπινος οργανισμός. Τι να κάνουμε. Οπότε είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο συγκεκριμένο. Πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο προϊόν, όσο και αν σας φανεί περίεργο, είναι η πρόπολη για την τόνωση. Για ποιο λόγο? Είναι πολύ απλό. Σκοτώνει όλα τα βακτηρίδια μέσα στον οργανισμό μας, τα οποία μπορούν να μας ρίξουν τη ζωτικότητα και την ευεξία. Δηλαδή δεν είναι μόνο αντιβιωτικό που το λέμε, σκοτώνει και όλα τα βακτηρίδια. Ούτως ή άλλως, θέλουμε ή δεν θέλουμε, βακτηρίδια σε βακτηρίδια και σε στα πάντα είμαστε εκτεθειμένοι παντού. Λοιπόν, η πρόπολη λοιπόν συνίσταται σε αυτές τις περιπτώσεις σε λίγο πιο ευαίσθητους οργανισμούς, λοιπόν, για να μπορεί ουσιαστικά να κρατάει τον οργανισμό μας εντελώς καθαρό από βακτηρίδια και από ίους. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η πρόπολη έχει πολύ υψηλά ποσοστά, ξέρετε σε τι, σε φολικό οξύ. Άρα μας βοηθάει στο να ανεβάσουμε και το σίδηρό μας. Λοιπόν, έχει πολύ υψηλά ποσοστά σε β12. Υγεία νευρικού συστήματος και να ανεβάσει το σίδηρό μας. Και ταυτόχρονα μετά την πρόπολη κάνουμε πάσα για το επόμενο προϊόν, το δυναμωτικό, που είναι η B12, η δική μας. Για ποιο λόγο η B12 είναι δυναμωτική? Έχετε ακούσει ποτέ η B12 να είναι δυναμωτική? Όχι. Δεν είναι. Η B12 συνήθως, έλλειψη B12, τι μας. Όταν δεν έχουμε B12, τι παθαίνουμε? Τρέμουνε χέρια, τρέμουνε πόδια, λεγόμενες νευροεκφυλιστικές ακριβώς διαταραχές. Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν από αυτές τις διαταραχές έχουν έλλειψη B12. Άρα τώρα η δικιά μας η συγκεκριμένη για ποιο λόγο δυναμώνει? Γιατί ο συνδυασμός B12 με β9, το γνωστό μας φολικό οξύ, είναι ο μοναδικός συνδυασμός που ανεβάζει το σίδηρο στο αίμα και ταυτόχρονα κρατάμε και αποθήκες σιδήρου και τη φεριτίνη. Δηλαδή, όσοι με έχετε ρωτήσει, όσες, γιατί κυρίως τις γυναίκες απασχολεί αυτό το θέμα, όσες γυναίκες με έχετε ρωτήσει, έχω χαμηλό σίδηρο, θυμάστε, σας λέω B12 και λέτε, μα γιατί? Γιατί αυτό θα πρέπει να το τυπώσουμε καθαρά στο μυαλό μας και κρατήστε το, γιατί πλέον στην Ελλάδα το 70% των γυναικών έχει χαμηλό σίδηρο. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ φθηνό σαν συμπλήρωμα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή ο σίδηρος που παίρνουμε από τα φαρμακεία, τι κάνει? Κάνει δυσκυλιότητα, κάνει τυμπανισμό, τίποτα. Και δεν δουλεύει και τόσο καλά. Εμάς και δουλεύει καλύτερα, ανεβάζει το σίδηρο, γιατί συνδυάζεται με το φολικό οξύ. Ναι. Λοιπόν, β9 και B12, να το θυμόμαστε, ανεβάζουν το σίδηρο και τις αποθήκες του σιδήρου. Και έτσι λοιπόν έχουμε και τόνωση και έχουμε και το σίδηρο. Και τι σημαίνει αυτό? Περισσότερη οξυγόνωση, γιατί βοηθάει στο σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Άρα αυτό τι σημαίνει ταυτόχρονα? Καλύτερη οξυγόνωση στον εγκέφαλο. Άρα τι σημαίνει ταυτόχρονα? Μεγαλύτερη συγκέντρωση και καλύτερη οξυδέρκεια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς πάει η κόπωση, συγκέντρωση, οξυδέρκεια. Το καταλαβαίνετε δηλαδή και μέσα από ένα απλό μαθηματάκι ανατομίας φυσιολογίας. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις θέλετε παρακαλώ και πριν που βράσω στο τέλος, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα βρίσκομαι στο κατάστημα να σας απαντήσω.
Λοιπόν, οπότε μέχρι στιγμής τι είπαμε, τα προϊόντα μέλισσας, το τζιντζιά, το σίδηρο και το τελευταίο τελευταίο είναι έκπληξη, τα δύο τελευταία. Ποιο πιστεύετε ότι μας τονώνει πάρα πολύ? Και ακόμα δεν το έχουμε, δεν τα χρησιμοποιούμε πολύ. Είναι ομάδα, τα εθέρια έλαια, είναι μαγικά. Βέβαια. Ποιο είναι κορυφαίο στην τόνωση από αυτά που έχουμε? Όχι μόνο από αυτά που έχουμε, γενικά είναι κορυφαίο στα εθέρια έλαια στην τόνωση. Θα σας πω δύο. Λοιπόν, δύο που έχουμε, αλλά ένα είναι κορυφαίο γενικά στην τόνωση του οργανισμού και χρησιμοποιείται και από την ιατρική. Σας ακούω. Ποιος είπε το λεμόνι? Μπράβο, το λεμόνι. Το λεμόνι είναι το πιο τονωτικό. Λοιπόν, το έχουμε, είναι γενικά, γενικά είναι περιφρονημένο, είναι λογικό, γιατί είναι εθέριο έλαιο. Αλλά να ξέρετε, χωρίς καμία υπερβολή, ότι το εθέριο έλαιο στην τόνωση είναι πιο δυνατό από τα συμπληρώματα. Ξέρετε γιατί? Για όσους έχετε παρακολουθεί, θυμάστε ότι σας έγαπη πώς τεκμηριωθήκανε ιατρικά τα εθέρια έλαια. Δίνανε και κάνανε εισπνοές και μετά τους κάνανε αιματολογικές εξετάσεις σε μία ώρα και βρίσκανε υπολείμματα των εθέριων έλαιων στο αίμα. Μέσα δηλαδή σε μισή ώρα έχει περάσει στην κυκλοφορία το εθέριο έλαιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει. Και συγκεκριμένα για το λεμόνι. Το λεμόνι τι κάνει στην κυκλοφορία, ξέρουμε? Καθαρίζει το αίμα. Και όταν έχουμε καθαρό αίμα, δεν υπάρχει περίπτωση, να το ξέρετε αυτό, να αρρωστήσουμε ποτέ. Να σας το πω ακόμα πιο διαφορετικά. Λόγω περιβάλλοντος και για όσους πιστεύουν στους λεγόμενους ψεκασμούς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι όσους εξετάσανε βρήκαν πολλά βαρέα μέταλλα Έλληνες σε σχέση με το εξωτερικό. Τώρα είναι η τροφή. Είναι αυτά που λένε, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όλοι μας χρειαζόμαστε καθαρισμό αίματος. Αυτό που σας δίνω σε όλους. Και ότι επειδή ο καθαρισμός αίματος, προκειμένου να τρέχουμε, εντάξει, μπορείτε να πάτε σε έναν ειδικό, για παράδειγμα, της ειδικότητάς μου και να σας δώσω μια αποτοξίνωση για καθαρισμό αίματος. Αλλά υπάρχει και πιο απλός τρόπος. Έχουμε ένα πολύ αυθωραίο θέλειο έλαιο. Είναι και το πιο φθηνό από όλα. Λοιπόν, το λεμόνι μας, το οποίο λεμόνι μας μας βοηθάει να καθαρίζουμε το αίμα μας. Το λεμόνι βοηθάει στον καθαρισμό είτε χρησιμοποιώντας τοπικά, δηλαδή με τη βάση να το αναμίξουμε με τις οδηγίες που έχουμε και να κάνουμε μασάζ σε κάποια σημεία του σώματος, και είναι πολύ καλό μασάζ, ξέρετε πού, τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε επίσης να το κάνετε και κομπρέσες για την κόπωση. Λοιπόν, θα πάρουμε δύο πολύ ωραίες γάζες, μεγάλες, σε ζεστό νεράκι. Στο ζεστό νερό θα ρίξουμε 3-4 σταγόνες από εθέριο έλαιο, είτε ρεωμένο στο λάδι είτε από μόνο του, και θα τις βάλουμε ακριβώς εδώ πάνω στα νεφρά μας. Εκεί πάνω είναι τα επινεφρίδια. Και έτσι ξεκουράζουμε τα επινεφρίδια και τα νεφρά και ενισχύουμε ταυτόχρονα την νεφρική μας λειτουργία. Λοιπόν, αλλά ακόμα πιο ωραίο θέριο για αυτή τη δουλειά ποιο είναι, ξέρετε? Που ανεβάζει και το ανασωπητικό μας σύστημα. Το defense. Η μίξη του defense. Λοιπόν, το defense, επειδή σας το λέω γιατί αυτά μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά τα χρησιμοποιώ και σε μένα και στους πελάτες μου, χωρίς καμία υπερβολή, παρόλο που έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο λόγω της δουλειάς μου και παρόλο που πολλοί κόσμος είναι άρρωστος και παρόλο που, όπως έχετε ακούσει, τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε πολλά κρούσματα ή τα έναν ή ένα, δεν έχω αρρωστήσει ποτέ προσωπικά. Είναι από τις πρώτες χρονιές. Γιατί έρχομαι σε επαφή με κόσμο. Λοιπόν, δύο φορές την εβδομάδα σε σάουνα, εγώ δεν το βάζω στο σπίτι για να το μυρίζω, το defense, μία φορά το λεμονάκι και άλλη μία φορά το soothe. Ωραία. Defense, soothe, λεμόνι. Θα με θυμηθείτε για το συγκεκριμένο. Δοκιμάστε το. Λοιπόν, επίσης, πριν κλείσουμε, το defense, να το ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλή κομπρέσα όταν έχουμε διάφορα πεπτικά προβληματάκια στην περιοχή της κοιλιάς πάλι ή εδώ πέρα. Βοηθάει πάρα πολύ. Όπως σας είπα, σε μια κούπα νερό μεγάλη θα ρίξετε 3-4 σταγόνες. Λοιπόν, και το κάνετε κομπρέσα και το βάζουμε στην κοιλίτσα μας.
Και κλείνουμε να σας δώσω μια πολύ ωραία συνταγή για αποτοξινωτικό μπάνιο που τονώνει. Λοιπόν, θα γεμίσουμε την ωραία μας την πανιέρα με ζεστό νεράκι. Θα βάλετε 3 κουταλιές της σούπας από τα υπέροχα άλατά μας, τα άλατα νεκρής θαλάσσης που έχουμε. Θα βάλετε 1 κουταλιά της σούπας baking soda. Λοιπόν, μαγειρική σόδα ακριβώς. Λοιπόν, μισό λεπτά και το ξαναλέω. 3 κουταλιές της σούπας, τα άλατά μας, της νεκρής θαλάσσης. 1 κουταλιά της σούπας baking soda. Άλλο το baking και άλλο σόδα. Baking soda, η μαγειρική, αυτή που αφρίζει. Λοιπόν, αυτή που λένε τώρα που το χρησιμοποιούν γενικά, ακριβώς. Λοιπόν, και θα ρίξετε μέσα 4 σταγόνες λεμόνι, 2 σταγόνες μέντα και 4 σταγόνες, ανάλογα τι θέλετε, από όποιο μείγμα θέλετε. Soothe, defense ή at ease. Όποιο θέλετε από όλα. Εάν θέλετε να τονώσετε τον ασωπητικό σας, θα βάλετε το defense. Εάν θέλετε ηρεμία, έχετε πολύ stress, θα βάλετε το soothe. Και αν θέλετε λίγο περισσότερη οξυδέρκεια και τόνωση νοητική, θα βάλετε το at ease. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα ξεφύγετε στην πανιέρα τις 10 σταγόνες. Ωραία. Λοιπόν, και μία τελευταία συμβουλή πριν κλείσουμε, για να σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε αλλεργία σε κάποιο από τα εθέρια έλαια, θα πάρετε ένα χατζαπλάστ. Θα ρίξετε πάνω στο χατζαπλάστ 1 σταγόνα από το εθέριο έλαιο που θέλετε να δοκιμάσετε. Θα την κολλήσετε εδώ που είναι το πιο ευαίσθητο δέρμα σε όλο μας το σώμα και θα περιμένετε 20 λεπτά να δείτε αν θα κοκκινήσετε. Εάν δεν κοκκινήσετε, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και το χρησιμοποιείτε. Αδιάλειτο, 1 σταγονίτσα σκέτη πάνω στο χατζαπλάστ, στο βαμβακάκι και το κολλάτε εδώ και το αφήνετε 20 λεπτά. Ωραία. Ούτως ή άλλως, για τα θέρια λέω, θα σας ετοιμάσουμε και μια ωραία εκπαίδευση για το 2016. Πολύ μεγάλη, όπως βλέπετε. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ και τα λέμε πάλι σε 2 εβδομάδες. Καλό απόγευμα.